Ο κορονοϊός... Αρκετό θόρυβο προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση τη λεγόμενη λίστα Πέτσα. Τη διαφημιστική δαπάνη δηλαδή που κατευθύνθηκε στα μέσα ενημέρωση για την καμπάνια κατά του κορονοϊού. Α δούμε πώ κατανεμήθηκαν τα ποσά συγκριτικά με την τηλεθέαση του κάθε σταθμού και τον αριθμό των τηλεθεατών. Ο Σκάι, πρώτο σε τηλεθέαση σταθμό καθ' όλη την τηλεοπτική σεζόν, με ποσοστό 15,3% και αριθμό τηλεθεατών στο μέσο λεπτό που ξεπερνά του 340.000, εισέπραξε ένα εκατομμύριο 29.200 ευρώ. Ακολουθούν ο Αντένα που έλαβε 967.000 με τηλεθέαση 14,8% και 330.000 τηλεθέατες το Star με 905.000 ευρώ με τηλεθέαση 13,5% και 300.000 τηλεθέατες ο Alpha με 842.000 ευρώ τηλεθέαση 11,7% και 260.000 τηλεθέατες το Open πάνω από μισό εκατομμύριο με τηλεθέαση 7,5% και 167.000 τηλεθέατες το Μέγκα 470.000 ευρώ με τηλεθέαση 6,1% και 146.000 τηλεθεατές, τα δημόσια κανάλια της ΕΡΤ με 334.000 ευρώ που συνολικά συγκεντρώνουν 7,1% και 220.000 τηλεθεατές και το Μακεδονία TV που έλαβε 123.000 ευρώ και 41.000 τηλεθεατές. Την πρώτη θέση στη διαφημιστική δαπάνη καταλαμβάνουν αθρηστικά το Στάρ και ο Αλφα που ελέγχονται από εταιρείε συμφερόντων τη οικογένεια Βαρδινογιάννη με 1.747.654 ευρώ. Ακολουθούν η τηλεοπτική σταθμή Αντένα και Μακεδονία TV με 1.091.149 ευρώ, που ανήκουν σε εταιρείε συμφερόντων τη οικογένεια Κυριακού. Στην τρίτη θέση ο Σκάι του Γιάννη Αλαφούζου, στην τέταρτη το Όπεν του Ιβάν Σαβίδη και στην πέμπτη θέση το Μέγκα που ανήκει στον επιχειρηματία Ευάγγελο Μαρινάκη. Με ανακοίνωσή τη, η Alter Ego Media του κυρίου Μαρινάκη αναφέρει ότι επέστρεψε τα κονδύλια τη καμπάνια Μένουμε στο σπίτι που είχε εισπράξει για τα μέσα τη, επειδή διαφωνεί με τη μέθοδο διανομή των κονδυλίων τη καμπάνια.